Καλησπέρα σας, τον πήρε δίπλα μόλις το έχασε ο Λιόπουλος. Και τι έχουμε, παιχνίδια ανόδου. Παιχνίδια ανόδου για την Division 1. Division 2. Για να πάνε στην ναι, παιχνίδια ανόδου για την Division 1. Τι παραγόνους, από την Division 1 δεν έχει παραπάνω. Θα υποστείτε και ένα βήχα γιατί εδώ και 10 μέρες δεν ξέρω, πεθαίνω μάλλον. Λοιπόν, Cavaliers, Cavaliers κάναν πολύ καλή πορεία στο τέλος του πρωταθλήματος και έχουν μπει δυναμικά και στα play-off και κερδίσαν τους αντιπάλους. Και ήλιος, ήλιος με τα κίτρινα, με τον Λιγνό, τον Ηλιόπουλο, τον Πέζουλα και τον Σαναλίδη. Μια τετράδα είναι όλοι και όλοι. Ενώ εκεί τις παραλίες είναι από 6. Το μεγάλο όπλο τους είναι στον πάγκο τώρα ο Αγγελόπουλος. Τους έχει αναμορφώσει θα έλεγα. Χαρτοκόλλης. Χαρτοκόλλης, Μπατζόκας. Ματζόρο. Ματζόρος, όχι Κατσαρός. Το πρώτο καλάθι είχαμε το αγώνα για τον ήλιο. Με τον Σανανίδη. Λίδη, Σανανίδη. Θα τα μάθουμε ρε παιδιά, εντάξει. Τι να κάνουμε. Εδώ στάρει ο Μπατζόκας, αστοχή και ο Σανανίδης παίρνει το rebound. Και ποιος άλλος μένει να πούμε, όχι, δεν είναι ο Καραμίτσος είναι στην τετράδα. Λιγνός αστοχή, κοιτάει και τα χέρια του. Κάτσε, λιγνός, εντάξει, τέχει τα χέρια σου, μια χαρά είναι. Κατσαρός αστοχή σε άλλο ένα σουτ. Και ο Πέζουλας, καλός παίχτης ο Πέζουλας. Δίνει πολλά με το παιχνίδι του στον ήλιο, να βάζει και το καλάθι, 2-0. Καρός, ευστοχή για το πρώτο καλάθι των Cleav Paralies μετά από 1,5 λεπτό παιχνιδιού. Είναι παιχνίδια ανόδου ή θα πάνε να παίξουν παράζ με τον τρίτο από τέλος από την Division 1. Θα σας το πούμε αυτό κατά τη διάρκεια του αγώνα μόλις το διευκρινίσουμε. Αν το παιχνίδι γίνει απευθείας από την Division 1 ή αν θέλει την ομάδα να παίξει μπαράζ το Σεπτέμβριο με ομάδα... με το τρίτο από το τέλος της Division 1. Λάθος από τον Κατσαρό, κλέβουνε ο ήλιος, αλλά δεν μετράει το καλά, το έβαλε ο Λιγνός. Παίζει λέω για τον Σαναλίδη. Παίζει με πλάτη, θα πάρει και το φάλα τον Μπαρτζόκα. Θα είναι μια δυνατή μονομαχία αυτή. Ηλιόπουλος, ωραίο drive, αστοχή, Κατσαρός μαντεύει. Στο χαρτοκόλλι, κάνει το drive, σώζει τα βήματα και την κατοχή για την ομάδα του. Λάθος από τον Καραμίσο, Κλέβος Αναλίδης και ο Πέζουλας. Και πάλι πάει να προστάρει ο Σαναλίδης, παίζει με πλάτη τον αντιπαλό του, ωραία πάσα στον Πέζουλα, αυτός από τα 2,5 μέτρα είναι άστοχος. Να βάζει αντιλιακό στο πρόσωπο, φίλε μου Θοδωρή, γιατί αλλιώς και εγώ μας τη γνώση θα δω πολύ στους παγιούς όπως εσύ τώρα. Τα μέτρησε τα 2,5 μέτρα. Τα μέτρησα τα 2,5 μέτρα, τα έχω μετρήσει πολλές φορές τα 2,5 μέτρα. Καραμίτσος κάνει το 2-2 και από τα 6,75 όπως αρέσει τα νούμερα, Ηλιόπουλος αστοχή. Εκείνο το μπλε χαρτοκόλλησε με ένα χέρι αλλά τι, αλλά δεν ξέρω δικό του ήταν αυτό. Ευχαριστώ εσύ. Πέζουλας πόπα. Αστοχή ο Πέζουλας. Νευρικά μπήκαν οι δύο ομάδες. Χαμηλό σκορ 2-2 μετά από 4 λεπτά αγώνα. Χαρτοκόλλησε, σουτάρει. Με ταμπλό από εκεί από το ρολόι, από μέσα με μικρή, το βάζει και ο Πέζουλας κάνει μια, να μην το πούμε σέντρα τώρα σου, ήταν ένα κακό σου.
Δεν βρήκε Στεφάνη πάντως η μπάλα. Καλία με εδώ από τους κίτρινους. Ο Μπαρτζόκα ζητάει ένα φάουλ, ο διευθύντης δεν συγκινείται. Ούτε από το ακροβατικό του λιγνού, αλλά τι έχουμε, τίποτα για να δούμε τι θα δώσει φάουλ. Ο λιγνός και πάλι αυτό. Καραμίτσος. Γυρνάει μπάλα για τις παραλίες. Λάθος από τον Κατσαρό. Ίσως χρειάζεται ένας Αγγελόπουλος για να τραβήξει λίγο το σκορ, γιατί είναι πολύ χαμηλά. Λάθος και για τον Ήλιο. Καραμίτσος και αγχός και αυτό. Πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Αγχός, αγχός. Σαν αυτό που είχε Ολυμπιακός σήμερα και δεν μπορούσε. Δεν μπορούσα να μην το πω, όχι, γιατί ήταν πολύ μεγάλη. Δεν θα συνεχίσω γιατί μπορούν να δουν το βίντεο και μικρά παιδάκια. Είχαμε και μια αλλαγή όσο λέω τα δικά μου. Ο Κατσαρός βγήκε, ο Αγγελόπουλος μπήκε. Να πάρω που το λέγαμε. Πήγε στο παρκέ. Ξαναλύδισα στο χείλι γνώση. Το επιθετικό του πάμε για το 3-3. Αγγελόπουλος ευστοχή με το που μπήκε. Θα κάνει το 3-4. Ο Λιγνός θα απαντήσει, όχι πάρα, μπαίνει και βγαίνει. Αναλύδης όμως για το Λιγνό και πάλι έξω. Δεν έχει βρει τη δίωδο προς το καλάθι ο Λιγνός ακόμα. Δεν την βρήκε πριν. Την βρήκε πριν, έχει βάλει ένα πόντο. Αλλά ο Αγγελόπουλος όπως σας είπαμε θα τραβήξει το σκορ. Θα κάνει ένα πολύ κακό τελείωμα. 3-6 από το πρώτο τρίποντο του Αγγελόπουλου. 1-1 έχει στιγμή τρίποντο, 1-1 τρίποντο και φοβερή πάση στον Μπαρτζόκα. Δεν τελειώνει τη φάση. Φάουλ, ο Λιγνός. Το ερκοδίσιο δουλεύει τελικά μετά από καιρό. Ωραίο που δουλεύει ο ερκοδίσιο Γιώργο. Α, όχι. Ωραία η φάση στο δίπλα καλάθι. Παίζει με άλλες ομάδες. Εδώ ο Καραμίτσος θα βάλει ακόμα ένα πόντο για τους Καβαλίες. Τους Καβαλίες, όχι αυτές, αυτές. Για τους Παραλίες. Οι Καβαλίες, χάσα παλιθές, 3-0. Εκπληκτικός Κέβιν Ντουράντ. Πέτρο θα δει στο βίντεο, άκουμε. Θα στέκεσαι το σπίτι. Όχι, ανάποδα το. Out, στο το φόλ. Λίγο βήματα από τον Αγγελόπουλο έστω στην κατοχή, χαρτοκόλλης κατά το καλάθι, όχι. Ξαναλύδης για τον Ηλιόπουλο. Το αφεντικό παρακολουθεί ένα ωραίο ματσάκι. Εκεί πάνω στην γωνία, άμα βλέπετε μια μαύρη μπλούζα. Αυτός είναι. Αγγελόπουλος για τρεις, πολύ τραβηγμένη ενέργεια, αστοχή. Αλλά ο Καραμίτσος και πάλι Αγγελόπουλος για τρεις και πάλι τραβηγμένη ενέργεια. Δύσκολα σε αυτά που επιχείρησε και νέο άστοχο τρίποντο για τις Παραλίες, αλλά η μπάλα σκάει εκτός. Ζητάει και συγγνώμη Αγγελόπουλος από τους παίκτες του για τις δύο κακές ενέργειες. Τι έκανε ο Πέζουλας, έδωσε την μπάλα στον Αγγελόπουλο και αυτός έκανε το 3-8. Δεν είναι άκοφτη, γιατί ζητάει άκοφτη, αλλά κατευθείαν απαντάει 5-8. Να έρθει ο Αγγελόπουλος στο χ και πάλι. Ένα σκριν ζητάει ο Πέζουλας, το παίρνει το σκριν. Παίρνει προς τα μέσα, θα δει το Λιγνό. Και αυτός στο χ και πάλι. Πέζουλας και μια βολή. Αυτό έτσι στην πολύ.
θέση του Λασπαθέρου. Βγαίνει κατευθείαν στο τρίποντο, σουτάρει και παλιά. Ένα στα τρία για τον Μπέζου να παίξει και να παίξει τώρα. Βήματα ο Μπαρτζόκας. Νέα βήματα ο Ηλιόπουλος. Και τρίποντο Αγγελόπουλος, ναι. Βήματα και τρίποντο. Έτσι πάει, 5-10 double score. Λιγνός βγαίνει στα 6.75, εκτελεί άστοχος. Δεν έχει μπει στο πνεύμα του αγώνα ακόμα ο Λιγνός. Ψάχνει τα βαθμάτά του, ο Αγγελόπουλος όμως είναι ζεστός. Το τρίτο του τρίποντο για το 5-12. Αναλύνεις μονομαχή, κερδίζει τους πάντες και τα πάντα, καλάθι και φάουλ. 6-12. Ένα παγωτάκι θα πω τώρα. Ε, εγώ το έχω δυνατήσει. Ας το διάλογο. Δεν και λέτσα, θέλω παγωτό. Πού είναι, δεν θα έρθει. Θα πω δεν θα έρθει, πού είναι. Λίδης, όχι, θα το κόλλησα θέλει. Αγγελόπουλος για τρεις, όχι δεν θα το βάλει. Ωου, τάπα του Αναλίδη πάνω στον Μπαρτζόκα. Και έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Αγγελόπουλος παραλίγο να κλέψει την μπάλα. Από ένα χρόνο, μετά από μισό χρόνο που είναι εδώ ο Γιώργος, επιτέλους φώναξε και σφύριξε δυνατά. Βάλα. Έκτα. Μια βολή. Σου είπα, θα το πω έτσι μαϊμούσες. Έτσι, καλή επιλογή. Μην βάλεις αντιλιακό πάλι. Μία επίθεση λοιπόν για τον Ήλιος. Θα μείνουν 4 παιδιά. Όχι, δεν θα μείνουν 4. Είχαμε τραυματισμό. Σοβαρό τραυματισμό. Για να δούμε. Μετά μισό λεπτό μια διακοπή και σύντομα πάλι μαζί. Μετά τη μικρή διακοπή αυτή, μένουν 6 δευτερόλεπτα και έχει δύο βολές ο Σαναλίδης από το φάουλ που κέρδισε. Αστοχή στην πρώτη βολή. Δεν φαίνεται να είναι η θέση του. Δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Έχουμε ένα ψώνιο δίπλα μας. 0-3, 0-2 τώρα και μία πριν χαμένη, 0-3. Και λήξη πρώτη περίοδου. Το σκορ να είναι στο 6-13 για τους Παραλίες. Το έχουν πει πολύ καλύτερα και τον ίδιο να φτιάξει τα βαθμότητα του. Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδο. Συμφωνήσε και ο Γιώργος, παιδιά. Όλοι συμφωνούμε. Όχι, δεν γίνεται, δεν τα δείχνω αυτά στην κάμερα. Λάθος. Όχι, λάθος. Δεν είδα τέτοια. Καλάθι από τον. Πες το μας, μη φοβάσαι. Από το Χαρτοπολί. Για τον Μπαρτζόκα. Από τον Μπαρτζόκα. Και βήματα από τον Μπέζιλα. Γιατί αλλάξαν αυτή τη θέση, τόση ώρα ήταν από εκεί ο διοικητής. Ο Παπαθωμάς αστοχή που πέρασε στο παρκέ. Για τρεις και ο Ηλιόπουλος αστοχή. Ο Αγγελόπουλος αφού έσταξε τα τριμποντάκια του και πάλι στον πάγκο. Τώρα θα
Κάτι σα βαράει το κινητό σου, τι δεν το έχω. Κάτι πλάστο. Έχει κάτι πέρα. Μπαρτζόκα στα στοχή. Κυλιόπουλο για τρει. Κάτω του φωνάζει. Έτσι. Δεν το πίστευε. Ο Λιγνό τον όφησε να σουτάρει. Και από ό,τι αποδείχθηκε ήταν λάθο. Μπαρτζόκα έξω. Θα ψαρώ μέσα. Απουσία ο Ράφαελ για τον ήλιο. Κατσαρός σε φτωχή. Σε αυτό το κόψιμο που έκανε και ο Καραμίτσος που πέρασε πολύ ωραία την μπάσα. Ο Λιγνός επιτέλους θα βάλει ένα σουτάκι. 7-15. Ναι, ήταν δύο βήματα μέσα. Το είδα από την καρδιά είναι ρεφ. Καλά, εντάξει. Μην βάζεις να δουλειά κορέσει. Έξυπνη κίνηση. Πάσε και άλλο στον ήλιο. Παπαθωμά διατρίσσεται τώρα. Νέφησε μας δύο φορές. Νέφησε, έτσι μας έρθει και μας έρθει στο σεφ έξι φορές. Έμπαινε και έγινε. Και αυτό ήταν, α, έτσι, αυτό, το έκανε τέσσερις φορές. Λιγνός, όχι. Καραμίτσος θα κάνει φάουλ. Και πάλι Λιγνός, εύστοχος αυτή τη φορά. 8-15. Για ένα. Το είδα. Εσύ. Time out από τους Παραλίες. Δεν ξέρω γιατί το χαράμιζαν έτσι. Σε λέω και πάλι μαζί. Και πάλι πίσω στο πίσω της Φεντέλης. Μετά αυτό το time out που πήραν οι Παραλίες με τον Αγγελόπουλο να περνάει και στο παρκέ, δείξε το time out, πέρασε και στο παρκέ. Φάουλ του Λιγνού στον Καραμίτσο, βήματα. Κατσαρός για τρεις μέσα, 8-17. Ο Λιγνός πολύ ωραία δίδυση και αυτό το πεταχτάρι για το 9-17. Αγγελόπουλο. Πολύ καλή άμυνα τον Πέμπυλα, τον ανάγκασε να κακώσει τον Αγγελόπουλο. Είναι καλός ο Μέση 25, αλλά παίρνει και τραυμμένες προσπάθειες. Καραμίτσος θα μαζέψει το rebound, από το άσχημο του Σανναλίδη. Παπαθωμάτια 3 μέσα! Δεν τον είδατε, αλλά είδατε την κατάληξη της μπάλας. 9-19, αυξάνεται συνεχώς η διαφορά. Πολύ ωραία προσπίση από τον Πέζιλα. Θα εστοχίσει από τέλος των πολλών, 10-19. Ωραίο παιχνιδάκι, άνοιξε στο δεύτερο δεκάλεπτο, το πρώτο δεν ήταν και τόσο καλό. Παπαθωμάς, αυτό έχει Ξυλιόπουλος. Το σκέφτεται, θα κάνει τη δίζη, θα δώσει στο Λιγνό. Αυτό δεν θα το πολύ σκεφτεί. Σαν να λύρεις, έκανε το φάλος της δίκης του rebound. Αγγελόπουλος. Θα βρει τον Κατσαρό, αυτό θα σουτάρει για τρεις και θα το ξαναβάλει. 10-21, έχει ανοίξει η κάνουλα για τις Παραλίες. Πολύ ωραία επίθεση από τον Πέζουλα, καλάθι και φάουλ. Φοβερή ενέργεια. Και η βολή 12-21. Θα παθούνε μας, βγαίνει από τα σύνδεση του σουταριατής στο εκεί, Κατσαρός προσπαθεί. Εγώ αυτό μπορεί να το δίνω για τεχνικό φάουλ. Ήταν πολύ
Επιχείρημα κίνηση από τον Ηλιόπουλο. Δεν ξέρω ρε πώς δεν το σύγχρονο φάουλ. Ο Αγγελόπουλος έχει στάρει δύο άστοχα. Ο Καραμίτσος είναι εκεί όμως για πέντε rebound και τώρα θα πάει το φάουλ που σαν αλίδι. Time out. Τι έγινε? Φάουλ από ποιον, από τους μαύρους, όχι από τους κύπρους. Αυτό που μας θα δείχνουν τόσο ωραία. Ωραίο pick and roll, καλάθι και φάουλ. Φοβερή φάση από τους Παραλίες. Μίτσος ολοκληρώνει, θα πάρει και την βολή. Ο αναγνώστηκος και δεν παίζει εκεί. Αυτό το ναι είναι που σουτάρει ο Καραμίτσος στην βολή σαν πολύ βαριστρά. Δεν βοήθησε αυτή τη φορά. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να βγείτε και έξω, παιδιά. Λυγνός, αλευθείας, κατρίς, αστοχή. Σαν αλήθεια, θα πάρει το φάουλ. Αυτά που βλέπουμε μας τα φωνάζουν, αυτά που δεν βλέπουμε δεν μας τα φωνάζουν. Πώς το κρίνεις αυτό, Φαντολί. Λυγνός, αστοχή, θα πάρει το rebound. Και θα μάθουμε τώρα live εδώ, αν είναι παιχνίδι ανόδου ή αν θα παίξουν μπαράζ με τον τρίτο από το τέλος της Division 1. Μας έγραψε κανονικότατα η διοργάνωση. Δεν μας δίνει καμία σημασία. Το 12-22 έκανε ο παίζοντας. Α, τώρα γύρισε λίγο προς το μέρος μας. Λέμε εδώ στην κάμερα, είναι παιχνίδι ανόδου ή είναι παιχνίδι μπαράζ με τον τρίτο από την Division 1. Είναι μπαράζ με τον τρίτο. Τελικά δεν είναι παιχνίδι ανόδου. Μπορεί να είναι και ανόδου. Τέλος πάντων, θα δούμε το Σεπτέμβριο τι είναι τελικά. Παπαθωμάς σκοράρει για 2 και κάνει το 13-24. Μπορεί και να είναι ανόδου, μπορεί και να μην είναι και να είναι μπαράζ. Θα δούμε. Όλα ανοιχτά. Παίξτε εσείς και δείστε και παιχνίδι κατάταξη. Και θα τα φτιάξουμε. Παιχνίδι κατάταξη. Κατάταξη. Και προτεραιότητα. Αυτό που γίνεται και στις γάμπες. Και προτεραιότητα. Αυτά είναι. Πάω από τον Καραμίτσο. Ο ήλιος πάντως δεν πάει καλά στο παιχνίδι κατάταξης ή προτεραιότητας ή όπως θέλετε πείτε το. Λιγνός παραλίγο να κάνει βήματα. Τελικά σώζεται. Τι γίνεται, ο Πέσουλας γιατί δεν παίζει και μιλάει ζωήτητες. Τελικά έπαιξε για ζωήτητες στο πλήρω του. Και σαν αλήθεις από κοντά, ο ήλιος φοβερά αγχωμένος θα έλεγα. Λάθος από τον Αγγελόπουλο. Πέσουλας για το σαν αλήθει. Παίζει με πλάτη, καλά και φάουλ. Μία βολή λοιπόν. Δεν είναι καλά και φάουλ, είναι μόνο πολύ για τα ομαδικά. Σανάλιδης συνεχίζει το άστοχο σερί του 0-4 για τις βολές. Παπαθωμάς για 3, οπ, double. Παπαθωμάς στάρει από την κορυφή. Παπαθωμάς στάρει από την κορυφή. Βγάλτε λίγο το προκυλάκι σας άμα θέλετε από το πλάνο. Ευχαριστούμε. Δεν διαγράφεται. Δεν βρίζεις την κάμερα, σε παρακαλώ πολύ. Μπορεί να το αφήσουμε, γιατί θα το αφήσουμε, ναι. Μην το κόβω, το λέω. Μπορεί να έχω πει την οργάνωση. Δεν βρίζεις την κάμερα. Αθυρώστο. Τι έγινε, χρησιμοποιεί. Όλα τα έχουμε. Έρβολο Παπαθωμάς. Ο Φαρτοκόλλης δεν ξέρω, δηλαδή μάλλον ήθελε αν οι γυναίκες θα δουν το βίντεο να δουν το σώμα του.
φορά για να βγω τη φανέλα. Φάουλ και βολές. Το χρόνο πρώτα τον πατήσαμε αυτές. Δεν είναι όσο τα τελευταία δύο λεπτά. Πίσω, ναι, έχει δώσει φάουλ. Δεν θα τον σταματήσω. Πώς. Βάλα ήταν στο Βόλο Χάους. Μετά από όλα θα δείτε και εσείς λίγο παιχνίδι. Θα καταφέραμε. Ας το χειοπέζουλα μαζί με το χαρτοπόλης. Τι έγινε. Πόδι ήτανε. Πώς την πήραν την μπάλα εκεί την παιδιά. Πολύ καλή ανακοπέζουλα. Μαρκοκόλλης όμως θα βάλει το καλάθι. 13-25 διαφορά αυξάνεται συνεχώς. Πολύ ωραία κίνηση και καλάθι από τον Πέζουλα. 14-25. Μέσα βρίσκει το Καβοκόλλη στη γωνία αυτός στα 3-3, σας το έχει ο Ηλιόπουλος μαζεύει. Για το Λιγνό αυτός στα 3 απευθείας, την απευθείας είπα αμέσως. Πάτησε τη γραμμή ο Λιγνός. Ο Λιγνός έχει πάρει πολλές προσπάθειες και είναι άστοχος για την ομάδα του. Αγγελόπουλος ακόμα ένα σκοτρίποντο. Ηλιόπουλος τώρα. Λιγνός και πάλι κατευθείαν στο άρεστο και αυτή τη φορά. Αγγελόπουλος θα πάρει όλη την επίθεση. Ο Ηλιόπουλος έκανε ένα πολύ κακό φάουλ, δεν θέλει ο Αγγελόπουλος βολή. Αστοχή ο Αγγελόπουλος στην βολή, μαζί ο Πέζουλας δείχνει στα μέσα του σουτάρι σε νεκρό χρόνο και στοχή! Φοβερό γαλάζι από τον Πέζουλα με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 16-25, σε λίγο και πάλι μαζί. Μπάλα κίτρινη, μπάλα κίτρινη! Οι δημοσιογράφοι δέχονται επίθεση κυρίες και κύριοι, να ξέρετε. Μπούλινγκ γίνεται. Δεν κόβω τίποτα από το Δίνα, ξέρεις, ανέβει κανονικά. Και με τον νόμο. Τι γίνεται, δεν παίζουμε. Πάμε. Δώσ' την μπαλίτσα να δούμε ματσάκι. Έτσι λέω. Ο Λιγνός απέτσε στον Βολό να στοχεί. Πέζουλας. Έξω και αυτός, ο Λιόπλος μαζεύει. Τελικά και το έδινε φάουλ μερικές φορές. Βήματα τον Λιόπλο. Κατσαρός Μπαρτζόκας, Καραμίτος που κάνει όλο ο Μπαρτζόκας έκανε το πρόσφυγε, ο Κατσαρός έκανε το λάθος και Χαρτοκόλλης στην τετράδα. Λιγνός δεν μαζεύει την μπάλα. Κατσαρός για τον Χαρτοκόλλη, αστοχή και αυτός. Πολύ νευρικά πήγαν οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Ηλιόπουλος σε νέο άνθρωπο τρίποντο. Ένα λεπτό δεν βλέπει την μπάλα. Κατσαρός για τρεις. Τρία στα τρία μπορεί και να έχει. Δεν ξέρω αν έχει, τρία έχει βάλει σίγουρα, δεν ξέρω αν έχει χάσει. Λιγνός μπαίνει προς τα μέσα, αστοχή. Καναλίδης δεν μπορεί το rebound.
hot show και θα βάλει ένα καλάθι όπως και στο buzzer που έβαλε στο δεύτερο δεκάλι που έβαλε το. Αλλά δεν θα Καραμίσο, σουτάρει με τα μπλο ευστοχή 17-28. Διατηρούν φάουλ εδώ από τον Κατσαρό. Πέζουλας για τρεις μέσα για αυτό. 20-28 και 9. Αφού 18 ήταν. Εξάρει. 19 έχει ζήτη, ήταν 17-27 και βάλει το παλάνι με το αυλό Καραμίτσος. 19-28. Ίσως είδα ότι ήταν το τρίποντο για δύο όταν είχες βάλει ήδη τον από του. Δεν αναιρεί ότι είναι σαν το κορεσμένο. Παίζουν αυτό τα υπάρχει, δεν θα το κάνει το χατήρι. Μπαίνει και βγαίνει και φάουλ για τους Ελιόπουλους μετά τον κρυφτό του πάω. Αναλύγεις, ενώ έχει μαζέψει τέσσερις αντιπάλους γύρω του. Πίσης και ελεύθερη πάσα, ο Ελιόπουλος δεν την αξιοποιεί. Αυτός μάλλον είναι ο παδός για τους Cleav Paralies, γιατί είναι έτοιμο για την παραλία, δυστυχώς. Αστόχησε και πάλι ο Λιγνός. Δεν είναι η μέρα του σήμερα. Μπατζόκας γυρνάει, αστοχή. Και παίζουνε. Φάουλ, επιθετικό φάουλ. Το κόσμο το φάουλ όπως παραδέχει το Σαναλίδης. Αυτό ήταν οι παραλίες και ο Ηλιόπουλος μάζεψε στο rebound. Λιγνός και πάλι. Για τρεις είναι άστοχος. Ο Χαρτοκόλλης μαζεύει ο Ηλιόπουλος στο μακρινό rebound και είναι στον Πέζουλα. Φάουλ θα κερδίσει ο Πέζουλας. Λιγνός γυρνάει με το δεξί, επιτέλους καλά για τον Λιγνό. 20-28. 28 η διαφορά. Συνήθως 20-28 η διαφορά είναι 8. Για πρώτη φορά όχι, ήταν και 6-12. Τώρα είναι στις 6 όμως, όσο είχα εγώ 6-12. 22-28 με το τρίποντο του Πέζουλα. Μίλα μου για τι. Ωραία πάσα του Χαρτοκόλλη του Μπαρτζόκα, αλλά αυτός θα δεχτεί ένα στόμα από την Στεφάνη. Open ζητάει ο Πέζουλας. Ανοιχτά θα του δώσουν επίσης μέσα στον χώρο, αλλά θα δώσουν την παρά στον Ηλιόπουλο. Πέζουλας για τρεις. Όχι. Μια πολύ στατική επίθεση. Κατσαρός, ωραία, πάσα στον Μπαρτζόκα αυτή τη φορά. Όχι. Ούτε αυτή τη φορά ο Μπαρτζόκας. Ο Λιγνός θα βάλει το γαλάτι το 3-8 και time out από τον Ήλιος. Έχουμε και πάλι αγώνα, ξεχαστήκαμε λίγο παραπάνω στο time out. Κάτσε να κάνουμε πεντάλεπτο. Ο Αγγελόπουλος πέρασε και πάει στο παρκή, τώρα που διαφοράται στις 5, από τις 11 λοιπόν στις 5 διαφορά για τον Ήλιο. Και άστοχος ο Καραμίτσος, για να δούμε, θα πέσει κι άλλο. Επανήλθαν στο παιχνίδι. Πέζουλας. Παίζει με πλάτη τον Αγγελόπουλο. Αυτό τον Ηλιόπουλο είναι ακροβολισμένος για τρεις, αυτός αστοχή. Δεν είναι στο φόρτο του σήμερα ο Ηλιόπουλος, δεν έχει δει το στόχο. Αυτοκόλλης μπαίνει στα μέσα, ωραίο λέει από την άστοχο. Σαναλίδης, παζεύει και δίνει στο λιγνό. Και από εκεί
Αγγελόπουλο για να έρθει την μπάλα στα χέρια του Πέζουλα, αφού ξεγέλασε τον Αγγελόπουλο και δεν έκανε και βήματα. Ηλιόπουλος στον Λιγνό, θα φουτάρει αυτός. Όχι, αναλύβεις. Με πλάτη θα παίξει πολύ ωραία, καλά, 24-28. Μειώνεται ακόμα πιο πολύ διαφορά. Χαρτοκόλλησε Γαλλούς με το καλάθι αστοχή. Ο Λιόπουλος το κάνει συνέχεια αυτό και γιατί δεν το κόβησε ο Λιόπουλος, αφού το κόβησε όλο το πάντα. Φάουλ από το Σαχανίδη, δεν είχα να δώσουν, έχω να δώσουν άλλο ένα. Πάει το Καραμίτσος. Φάουλ ήταν. Λάθος εδώ οι Παραλίες. 4 λεπτά για το τέλος της περίοδου. 24-28 στους 4 πόντους μόλις διαφορά. Το comeback για τον ήλιο. Όχι καλά, μόνο φάουλ και μια βολή. Ο Παπαθωμάς με το που μπήκε λέτε και ο ίδιος είχε ευκαιρία να μειώσει που έρχεται στον πόντο και να το κάνει, ναι! Μέσα το τρίποντο του Μπέζουλα, πανηγυρίζει κιόλας, 27-28. Έχουμε παιχνίδι, Κατσαρός αστοχή. Αλλά ο Παπαθωμάς θα πάρει το δυνατικό rebound και Καραμίτσος που έδιωσε την μπάλα στον Αλίδης. Τι ζητάει, φάουλ. Τεχνική ποινή στον Καραμίτσο, όχι το Κατσαρό, στον Καραμίτσο. Τι φάουλ ζήτησε τώρα, ήταν καθαρά την πάρα του πήρε ο Σαναλίδης. Ο Πέζουλας θα σουτάει την βολή, ναι, πήγα να βάλουν τον Σαναλίδη πρώτη στιγμή που έχει μιλήσει 4. Γιατί να... Ο Πέζουλας λοιπόν που έχει πάρει στο χέρι τον ήλιο και τον οδηγεί στο καμπάκ. Για να δούμε, θα φέρει στο χάρι. Όχι, κακή βολή. Έχει να ρωτήσει αν είναι άκοφη ο Λιόπουλος, πάσα έχει γίνει ήδη. Αναλύεις για τον Μπέζουλα, μέχρι μέσα, καλάθι 28-28. Το παιχνίδι ξεκινάει από την αρχή. Αγγελόπουλος έμεινε αρκετή ώρα στον πάγκο και είχαν πρόβλημα στην επίθεση του Παραλίες. Πόσοι πόντους έχουν βάλει στην τρίτη περίοδο? Πολύ λίγο νομίζω. Τρεις βόλεις, φάουλ και μία βολή. Τρεις πόντους σε 10,5 λεπτά αγώνα, σε 10,5. Και στην πλάτη κάει στη στερά. Τι γάνεις. Μέσα η βολή από τον Αγγελόπουλο. Το 8-9 δίνει και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του. Δεν το έχει χάσει ποτέ. Ήταν της οπαλία έφτασε ο ήλιος.
Λιγνός γυρνάει με το δεξί, είναι άστοχος, αναλύνεις παλέτη με τα θηρία για τον rebound και αυτό στη δύο είναι. Η μπάλα είναι για τον ίδιο, Ηλιόπουλος για τρεις, για το προβάδισμα όχι. Είναι καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του Ηλιόπουλος σήμερα. Σίγουρα μηνές στα τέσσερα τώρα δεν ξέρω πάνω. Φάουλ και δύο βολές. Μηνές στα έξι. Πολύ από το Σαναλίδη. Μηδέν στις έξι ο Σαναλίδης. Σίγουρα δεν είναι ο άνθρωπος που πρέπει να πάρει την τελευταία επίθεση αν είναι στον πόντο και του κάνουν φάουλ. Εδώ όμως θα το καλέσω να το βάλει. Όχι. Όχι και τρελαίνει τον Μπέζουλα. Θα ξυλώσει την εμφάνιση ο Πέζουλας. Γκολ. 1-7. Γκολ, 1-7. 29-29. Και απέρα το επιθετικό rebound και να έχει αυτής, να έχει ο ίδιος τελευταία επίθεση της περίοδου και το δικαίωμα να περάσει και μπροστά στο σκορ Πέζουλας. Για τρεις, όχι, Λιγνός. Γιατί δεν σουτάρει ο Λιγνός τώρα που έπρεπε δεν σουτάρει Πέζουλας για τρεις, ας εκεί και πάλι. Ο Λιγνός παίρνει όλα τα σούτα τα πάει πάνω στα χέρια του και τώρα που έπρεπε να σουτάρει δεν σουτάρει. 29-29 λοιπόν. Τελείωσε και πάλι μαζί για τελευταία περίοδο. Και πάλι μαζί για τελευταία περίοδο. Ό,τι χτίζαν στο πρώτο ημίχρονο οι παραλίες το καταστρέψαν μέσα σε 12 λεπτά. Βάλαν μόλις 4 πόντους και το 16-25 το ημίχρονο έχει γίνει 29-29 με μια φοβερή περίοδο από τον Μπέζουλα και τον Ήλιο. Για να έχουμε τέρμπι και πάλι για το ποιος θα πάρει την τρίτη θέση στη Division 2, καθώς η πρώτη 2 είναι από Γκάνγκστερς, Πρωταθλητές και Golden State Warriors. Ο Αγγελόπουλος μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι και φάουλ. Φοβερή πιρουέτα την είδατε. Φοβερή πιρουέτα του ρεφ για να δώσει το καλάθι και φάουλ. Αγγελόπουλος θα κάνει το 29-30 να δώσει και πάλι το προβάδισμα στο Παραλίες, δεν το έχουν χάσει είπαμε από την αρχή του αγώνα. Και η βολή 29-31. Ηλιόπουλος, όχι. Παρτζώτας μαζί. Έχουν χάσει τάγραστα κατά το καλάθι οι παίχτες του ήλιου. Μια μικρή διακοπή για να δούμε αν είναι καλά ο Πέζουλας. 10! Φάουλη, η φάουλη κοίτα είναι η μπάδα η μάπη, πάμε! Αγγελόπουλος για τρεις με το βάζει το παιχνίδι, αστοχή Πέζουλα φάουλη. Λιγνός από κοντά για το 30-31. Κλέψιμο από τον Λιγνό, πολύ καλή άμυνα από τον Ήλιο. Λιγνός. Έλληνα. Λιγνός πάει μέχρι μέσα στο χ. Παλεύει ο ίδιος για το ριμπάνο, το πάρει ο Ηλιόπουλος. Φοβερή πάσα πίσω από την πλάτη. 3 δευτερόλεπτα. Yeah.
Βασιλόπουλος, μάζεψε ο Λιγνός. Πες δηλαδή για τρεις και το προβάδισμα, όχι. Ο Σαναλίδης μάλλον του γύρισε. Μισό λεπτό διακοπή. Μαζί και πάλι μετά τον προβάδισμα του Σαναλίδη. Συνεχίζει. Χαρτοκόλλης. Λάθος από τους Παραλίες. Σταματάει στο Αργιατρής, ο Λιγνός μαζεύει το rebound, προβλήσει τον Ηλιόπουλο. Ο Ηλιόπουλος βγαίνει προς τα έξω, τώρα πάει να κάνει επίθεση. Κατσιλίδης, θα πάρει το φάουλ. Έβλας και νέο φάουλ. Και τρεις διαιτητές, τρελάνε τέμα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε μονό να έχουμε τρεις διαιτητές. Ποτέ στα χρονικά. Πες δηλαδή αφής μέσα και να το προβάδισμα για τον ήλιο. Μετά από 36 και 4-40 λεπτά αγώνα. Φάουλ, αγκαλίσα τον πήρε. Τρία σφυρίγματα, εδώ έχουμε γίνει όχι Ευρωλίγκα, NBA και Ευρωλίγκα μαζί είμαστε. Είπαμε μονό με τρεις διαιτητές δεν έχει ξαναγίνει. Αν πραγματικά χάσουν σφύριγμα, εγώ σταματάω την περιγραφή και πάω να φυλακώσω την πατή. Παίζουλα σας στο χ, ο ίδιος στο rebound. Εκεί τελειώνει στη φάση, δεν δίνεις πάσα ποτέ. Αγγελόπουλος θα το τιμωρήσει, όχι. Στο χ ο Αγγελόπουλος μαζεύει ο Σαναλίδης. Μια μικρή διακοπή για να σκουπισεί το παρκέ την μπάλα. Μια μικρή διακοπή να σκουπίσει το παρκέ. Το παρκέ σκουπίστηκε, οι ομάδες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν 32-31, 7,5 λεπτά. Με τον ήλιο να έχει πάρει το προβάδισμα μετά είπαμε, από 40 λεπτά αγώνα. Χάρη στον παίκτη που έχει πάρει τώρα στα χέρια του Μπέζιλα. Αυτός έχει οδηγήσει την ομάδα. Στο καμπάκ Λιγνός για τρεις. Ναι! 34-31 έχει εξαφανιστεί η ομάδα των Παραλίες στο δεύτερο ημίχρονο. Σε 17 λεπτά αγώνα, ό,τι και να κάνεις φαίνεται, σε καλά και φάρο Καραμίτσος με διαψεύδει. Σε 17 λεπτά αγώνα έχουν βάλει μόλις 7. Αυτός ήταν ο 7ος πόντος. Έχουν και μια βολή τώρα. Γκόλι και 34-34 και όπως καταλαβαίνετε θα έχουμε grand γκινιολικό φινάλε. Γιώργο μη μου κάνεις τέτοια τσαλιμάκια. Κάνω άκρα, πάρε στον πάλι. Βέζουλα, σας το πήγα τρεις. Αλλά ο Σαναλίδης θα πάρει τον γκινιολικό λοιπόν. Και Λιγνός. Με το δεξί γυρνάει αστοχή. 35-34. Πολύ για τον Αγγελόπουλο. Έχει αγωγή 35-35.
όχι. Καναλίνει το rebound και το... όχι. Μόνο το foul. Λιόπουλος. Πέσουλας. Ηρεμή το πέσουλας. Πέμπτη φορά στο παιχνίδι, δεν έχει πάλι μυαλό. Και ο Αγγελόπουλος θα του μπορεί 35-37 και δίνει και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του. Αγγελόπουλος από τη μία, πέσουλα από την άλλη. Και λιγνός για την απάντηση. Πέσουλα όμως είναι εκεί, το 36-37. Αγγελόπουλος δεν έχει αυτή τη φορά. Πέζουλας για τρεις, όχι. Πάρει το φάλα από το λιγνό και να πάει στις βολές. Πολύ κακή και η τρίτη βολή που σου ο Καραμίτσος, airball και time out. Σε λίγο και πάλι μαζί. Εμείς επιστρέψαμε λοιπόν στο παιχνίδι μας 36-37, 3,5 μέχρι τη λήξη. Μεγάλο τέρμι αναμένεται για το ποιος θα πάρει το προβάδισμα στην άνοδο, στη θέση της ανόδου. Ηλιόπουλος για 3, μέσα ο Ηλιόπουλος σε φάση και στην άμυνα και το πλήρωσαν 36-39, αλλά έρχεται και απάντηση από το Λιγνό 38-39. Και νέο τίποτα τον Αγγελόπουλο μέσα και αυτό 38-41. Τι βλέπουν τα ματάκια μας, κύριε Κουτσίδη. Τρία τρίποτα σε 30 δευτερόλεπτα. Ο Σαναλίδης έχει χάσει τάχαστα κατά το καλάθι. Αλλά η μπάλα είναι για τους Λιόπουλος για 3. Όχι, η μπάλα θα μπει και θα βγει. Ένα, δεν. Αγγελόπουλος έξω αυτή τη φορά. Παρτοκόλλης από κοντά μέσα από το 42. Σταματάει ίσως στο στομβολό, σε βάλει αυτό και ο ίδιος στο rebound. Καράδι και φάλ, μεγάλη φάση. Τώρα που έπρεπε... Τι να κάνεις. Δεν έπρεπε να κάνεις, το σημείο σου. Ναι, έχεις δίκιο. Μέσα και πολύ, 30, όχι 40-42. Απέξω. 40-42 λοιπόν μετά τον goal foul του Πέζουλα που κρατάει ζωντανό την ομάδα, ζωντανούς τους κίτρινους. Το Λιγνό, λίγη επίθεση. Τέλος λοιπόν των 20 δευτερολέπτων. Το 40-42 παραμένει. Yeah.
Πέζλας. 10! Έχει με πλάτη το χαρτοκόλλι. Πάει προς τα μέσα, γυρνάει σε ένα off balance shoot. Εστοχή. Ναι! 41-42. Μ' αρέσει που στηράνε όλοι μαζί όταν στηρίξει ο πρώτος. Αγγελόπουλος, όχι, κακή επίθεση αυτή γιατί είχε και χρόνο και βιάστηκε. Φάουλ και βολή. Ο Αγγελόπουλος τα έκανε όλα λάθος. Και στην επίθεση που σούταρε στα 3 δευτερόλεπτα και στην άμυνα που έκανε φάουλ. Που έκανε φάουλ και στις βολές στον Πέζουλα. (41-42) και μια βολή για την ισοφάριση λοιπόν για τον ήλιο. Ναι, Πέζουλας. 42-42. Καραμίτσο. Καραμίτσος, καλά. Και τεχνική ποινή στο Λιγνό. Ο Λιγνός με τα νεύρα του θα λέγαμε ότι χρεώνει την ομάδα αυτή τη στιγμή. Καλά θα τον Καραμίσο, μία βολή και άλλη μία βολή για Παραλίες. Αρνητικός πρωταγωνιστής σε αυτή τη φάση ο Λιγνός. Καραμίσος έχει θέσει κακές βολές για να δούμε τέταρτη και αυτή κακή βολή. Ο Αγγελόπουλος όμως. Time out, του δίνει και χρόνο να ξεκουραστεί με την βολή. Σε λίγο και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί. Ο Αγγελόπουλος στη γραμμή για τεχνική ποινή. 42-43. 42-43. Αγγελόπουλος. Τι ο ήλιος μάλλον δεν έχει αίσθηση του τι πρέπει να κάνει. Αυτό το φάουλ δεν γίνεται πουθενά. Δίνει δύο βολές έτσι, αλλά θα μου πεις όχι. Το παίρνω πίσω. Πολύ σωστό φάλο. Καραμίτσο έχει πληθέσει 4. Και πιστεύω ότι ήταν όντως καλή επιλογή να κάνουν φάλο τώρα. Πάλα Κωστή, πάλα. Για να δούμε, θα διαψεύσει τα προγνωστικά ο Καραμίτσος. Όχι. Το 44 το σκορ παραμένει. Και το rebound είναι από ο διαιτητής δεν είδε. Δεν είδαμε ποιος πήρε το rebound. Στο χείο χαρτοκόλληση πάλι ένα για τους κίτρινους. Ήλιος κατοχή. Κάτω. Πέζιλας. 8. Σουτάρει για 3 για την ισοφάρηση. Όχι, μπάλα παίρνει και βγαίνει. Κάνουν φάουλ κατευθείαν στον Καραμίσο και πάλι σωστή επιλογή από τον ήλιο. Έξυπνα θα τα φάουλ, ο Αγγελόπουλος φωνάζει που δεν πρόλαβε να δώσει την μπάλα.
πάλι άστοχος ο Καραμίτσος. Η τακτική έχει πιάσει, ναι, αυτό το επίτηδες φάουλ που κάνουν στο NBA. Airball, ούτε καν να διεκδικήσουν το rebound δεν μπορούνε. Από το πλάι μπάλια λοιπόν για την ομάδα του Ήλιου. Πέζουλας βρίσκει το Σαμανίδη, φάουλ. Φάουλ και μία βολή για το Σαναλίδη. Όχι φάουλ λοιπόν, τάπα ήταν στο Σαναλίδη. 30 δευτερόλεπτα μένουνε. Πέζουλας. Τριγωνάζεται. Σουτάρει για 3. Όχι. Και φάουλ. Ο Καραμίτσος παίρνει όλα τα rebound και του κάνουν φάουλ ενώ έχει 0 στις 8 μέχρι τώρα. Καλή τακτική. Στιγμής, αλλά δεν έχουν βάλει καλάθι. Οπότε... κάποια στιγμή θα βάλει μία πάντα. Και πάλι airball. Δεν δίνει ούτε το δικαίωμα στους συμπαίκτες να επιδείξουν για το rebound. Ηλιόπουλος. Μένει προς τα μέσα. Την μπάλα είναι για τον ίδιο. Έχει ακόμα μια επίθεση. Έντεκα δευτερόλεπτα μένουνε. Λοιπόν, 42-44, ένα τρίποντο χρειάζεται η ομάδα του Ήλιου. Σαναλίδης φοβερή από αναφορά, το βάλε. 43-44, 10 δευτερόλεπτα τώρα πρέπει να κάνουν φάουλ. Φάουλ και δύο βολές για τον Αγγελόπουλο. Δευτερόλεπτα μένουν. Μέσα πολύ πρώτο τον Αγγελόπουλο. 43-45, αν βάλει και τη δεύτερη θα είναι πάρα πολύ κοντά στην νίκη ομάδα του. Και η δεύτερη. Τον Ηλιόπουλο και έχουμε δύο βολές για τον Αγγελόπουλο, 1,9. Που μάλλον δεν θα τη σουτάρει, έχουμε τη λήξη του αγώνα. Σαρανταδρία-σαρανταέξι, κερδίζει η ομάδα των Παραλίες σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Στο δεύτερο μήχρονο ο ίδιος γύρισε τον αγώνα. Αυτά, καλό σας βράδυ.